Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο της σειράς Transport Fever 2. Είμαστε εδώ στην πόλη του Δημήτρη Κουλ, που βλέπετε πως έχει πλέον εκμοντερνιστεί τελείως. Βλέπετε ότι έχει ουρανοξύστες, έχει πιο καινούργια αμάξια. Γενικότερα, στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε φτιάξει καινούργια στάση, σταθμός τρένου, μαζί με μια γεφυράρα που πηγαίνει, δεν ξέρω και εγώ πόσο μακριά, μας κόστησε 10 εκατομμύρια και κάτι. Ώστε να ενώσουμε τη Δημήτρης Κουλ City με το υπόλοιπο σιδηροδρομικό μας δίκτυο που πηγαίνει σε όλες τις πόλεις εκτός από, από το χωριό των γνωστών αγνώστων, το οποίο είναι εδώ αποκομμένο ουσιαστικά, και πιο αποκομμένο είναι το Γεωργία Καπατάουν, που μόνο με καράβι μπορείς να πας εκεί πέρα. Προς το παρόν, τα προβλήματα που αντιμετωπίζω είναι στο καράβι. Το καράβι μας εδώ πέρα κάνει μια διαδρομή από Μαριέτα City, πηγαίνει Γεωργία Καπατάουν, μετά έρχεται στο Δημήτρης Κουλ City και κάνει αυτό το τρίγωνο μεταξύ αυτών των τριών πόλεων. Δεν ξέρω τι θα γίνει προς το παρόν. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Και το άλλο πρόβλημα είναι εδώ πέρα. Τι θα γίνει με του φαγητού? Βλέπετε, το φαγητό δεν τρέχει τόσο καλά. Ενδεχομένως χρειάζεται δεύτερο τρένο. Αν έχω καταλάβει καλά, εδώ κάθονται αυτά τα αμαξίδια. Η αλήθεια είναι πως θα μπορούσα να τα πουλήσω και να αφήσω μόνο ένα εδώ πέρα. Ωραία. Δεν βλέπω να έχουμε λεφτά. Οπότε το προχωρώ λίγο για να μπορέσουμε να κάνουμε μια αναβάθμιση. Ωραία. Και βγάλαμε κάποια λεφτά περιμένοντας να περάσει λίγο χρόνος. Πάμε να αντικαταστήσουμε το συγκεκριμένο όχημα με κάποια από τα καινούργια που βγήκανε. Έχουμε βγάλει 4 καινούργια οχήματα, τα οποία είναι τελευταίας τεχνολογίας, πηγαίνουν με 60 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ εμείς εδώ τώρα είχαμε αυτό που πηγαίνει με 40. Βλέπετε, έχει ήδη απαρχαιωθεί. Για τρόφιμα είναι το συγκεκριμένο φορτηγό. Οπότε θα κάνω ένα replace. Πλάτς. Έτσι τέτοιο έχω κάνει. Δεν ξέρω πού είναι τώρα αυτή τη στιγμή, όμως το βρήκα μέσα στην πόλη. Να το. Αυτό είναι το καινούριο όχημα. Βλέπετε, μέσα στην πόλη αρχίζει και κολλάει βέβαια λίγο όταν κάνουμε zoom στα γραφικά. Αυτό είναι το καινούριο όχημα. Είναι ό,τι πιο καινούριο υπάρχει στην τεχνολογία και χωράει 11 φαγητά μέσα. Μην βλέπετε που γράφει crude oil. Θα διορθωθεί αμέσως, μόλις πάει να πάρει τα πρώτα τρόφιμα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ το τρένο, το τρένο 2. Έρχεται με 80 φαγητά να τα αφήσει στην πόλη αυτή. Θέλω πρώτα απ' όλα να έρθω εδώ πέρα που λέει 10 και να κάνω λίγο edit. Εδώ πέρα θέλω να βάλω καινούργια boxcars για να χωράει περισσότερα, δηλαδή αντί για 80 capacity να είναι στα 104. Ουσιαστικά του βάζω 3 βαγόνια ακόμα. Ωραία, θα έρθει εδώ να αφήσει όσα δεν αφήσει, δεν ξέρω πόσα είναι, από τα 80 θα αφήσει. Θα μείνουμε με 40, φόρτωση για κάποια. Ωραία, και αυτά τα αδειάζει εδώ πέρα. Οπ, ξεκλειδώσαμε καινούργιο αεροπλάνο. Θα βάλουμε και καινούργια αεροπλάνα, ελπίζω σε αυτό το επεισόδιο. Λοιπόν, και αφήνει την τροφή εδώ πέρα που δεν βιαζόμαστε ουσιαστικά. Έχω αφήσει μόνο ένα φορτηγάκι εδώ πέρα να φέρνει 11-11 μέσα στην πόλη της Μαριέτας. Σιγά-σιγά έχει χρόνο να τα πάρει. Εγώ σκέφτομαι τώρα όμως, μήπως βάλω και ένα δεύτερο τρένο σαν αυτό εδώ για να μπορέσει να κάνει περισσότερα δρομολόγια. Γιατί ξεμένουμε από food, γεμίζει εδώ πέρα όλη η πλατφόρμα και μένει πίσω όλη η παραγωγή. Πόσο θα μου κοστίσει να φτιάξω ένα καινούριο τρένο από την αρχή με μηχανή όπως είναι το προηγούμενο και να έχει 13 boxcars. Για να δούμε. Θα χρειαστούμε 7 εκατομμύρια από ό,τι βλέπω. Το έχουμε. Νομίζω το έχουμε. Θα τα ξεπληρώσω αμέσως. Απλά θέλω να τελειώνω με αυτό το πράγμα, να μην το σκέφτομαι καθόλου και αγοράζω αυτό το τρένο και θα μπει στη γραμμή food για Μαριέτα και Τελαμπόγκο για να μαζεύει τρόφιμα γενικότερα. Πλέον η γραμμή για τα τρόφιμα έχει 2 τρένα. Ταυτόχρονα εγώ ξεπληρώνω σιγά σιγά όσο μπορώ το δάνειό μου που έχω πάρει και ταυτόχρονα θέλω να κάνω κάτι για να βγάλω περισσότερα λεφτά. Υπάρχει μια πολύ εύκολη γραμμή, μια λυσίδα που θα μας φέρει λεφτά που δεν την έχω εκμεταλλευτεί ακόμα. Βλέπετε εδώ πέρα για κατασκευαστικά υλικά χρειαζόμαστε πέτρες, που πέτρες έχουμε εδώ πέρα. Αν αυτό εδώ το φέρουμε εδώ και τα οικοδομικά υλικά τα φέρουμε μετά στην πόλη του Δημήτρη Σκουλ, θα βγάλουμε καινούργια λεφτάκια από το πουθενά. Για να γίνει αυτό, λέω να ξεκινήσω και σιγά σιγά όποια περιοχή αρχίζω και φτιάχνω, θέλω να διορθώνω και τους δρόμους τους. Πλέον έχουμε εξυγχρονιστεί, βλέπετε αυτοί εδώ οι δρόμοι έχουν καταργηθεί. Αν πάμε στους δρόμους, δεν υπάρχει πουθενά χωματόδρομος. Πρέπει να τους αντικαταστήσουμε με καινούργιους δρόμους. Όπου εγώ θα διαλέξω συγκεκριμένα αυτή εδώ τη διπλή λωρίδα που πηγαίνει με όριο 80 χιλιόμετρα την ώρα. Νομίζω είναι ό,τι πρέπει. Κάνω ένα προσωρινό demolish. Ωραία, έφυγε όλη αυτή η φάση και πάμε να φτιάξουμε καινούργιους δρόμους. Είπαμε θα βάλουμε αυτή τη διπλή λωρίδα. Θα ξεκινάει από εδώ πέρα. Και θα προσπαθώ να το φέρω να είναι και πιο όμορφο όσο γίνεται. Θέλω να είναι και από εδώ και πέρα οι δρόμοι να είναι ελάχιστα ομορφότεροι. Να μην κάνει πολύ ζιγζάκ. Λοιπόν, και θα φέρουμε να έρθει να κολλήσει σε αυτό το σημείο. Βλέπετε πως είναι. Ο δρόμος είναι πολύ πιο καινούριος και θα το ενώσω και εδώ πέρα. Θα κάνω έτσι ένα έξτρα τριγωνάκι. Γιατί θέλω και εδώ κάτω ουσιαστικά να έρχεται εξωτερικά από την πόλη το φορτηγό που θα βάλω να πηγαίνει. Οπότε, demolish και εδώ πέρα. Που πηγαίνει προς τα κάτω.
Αυτό το έχω κάνει κάποτε τη μόλις, αλλά δεν θυμήθηκα να το ξαναφτιάξω, οπότε ευκαιρία να το κάνω τώρα. Έτσι βλέπετε, όσο γίνεται να είναι μια ευθεία, να είναι όμορφη η δρόμη, και το άλλο το συνεχίζω από τον εξωτερικό δρόμο που έλεγα. Σε τέτοια φάση, έτσι για πιο ολοκληρωμένα, αν το δείτε, έρχεται από τον έξω δρόμο. Βέβαια, θέλω να βγάλω μια διασταύρωση σε αυτό το σημείο, που θα πηγαίνει προς τα εδώ. Κάπως έτσι, γιατί θέλω να ενώνεται με αυτή εδώ την τη στάση. Θα το δούμε στην πορεία πώς θα γίνει ακριβώς. Εδώ δεν ξέρω αν χρειαστεί να το ενώσουμε και σε αυτό το σημείο. Τέλεια, έφυγε αυτό από τη μέση. Πάμε στα buildings. Θέλουμε να φτιάξουμε track station, το οποίο θα μπει εδώ δίπλα. Αυτά τα είχαμε κάνει το πρώτο επεισόδιο εδώ μεταξύ. Απλά συνεχίζουμε σε πιο περίπλοκα πράγματα από ό,τι πριν ή σε δευτερεύοντα που δεν είχαμε ξεκινήσει με αυτά. Λοιπόν, βάζουμε ένα εδώ και θέλουμε να βάλουμε και ένα εδώ πέρα. Προσοχή πάντα να γίνεται άσπρο το περίβλημα εδώ πέρα. Δηλαδή, μόλις ακουμπάμε να γίνεται άσπρο, αλλιώς δεν πιάνει. Οπότε, κοιτάμε να το κάνουμε όσο πιο κοντά γίνεται και να είναι και άσπρο. Να μην χρειάζεται το φορτηγό να πηγαίνει μέχρι εκεί, θα έρχεται απλά εδώ να αφήνει τα πράγματα. Οπότε, φτιάχνοντας αυτή εδώ τις δύο στάσεις, τι γίνεται τώρα, έρχομαι εδώ στις γραμμές, new line, η οποία θα λέγεται bus cargo stone store bricks. Η πέτρα θα γίνεται τούβλα ουσιαστικά, αυτό εδώ το πράγμα. Και πάμε να βάλουμε και σταθμούς. Θα ξεκινάει από εδώ και θα καταλήγει εδώ κάτω. Με χρώμα έτσι λίγο καφετή, λες και είναι της πέτρας. Και πάμε να βρούμε τι οχήματα χρειαζόμαστε τώρα για αυτή τη γραμμή. Θέλουμε το συγκεκριμένο που έχω διαλέξει αυτό εδώ πέρα, γιατί παίρνει πέτρες. Αν θέλουμε τα bricks στα τούβλα, είναι σε άλλο φορτηγάκι. Δεν πειράζει, θα κάνουμε δύο διαφορετικές γραμμές. Η συγκεκριμένη εδώ πέρα θα χρειαστούμε, ξέρω εγώ, καμιά δεκαριά. Πάμε στα 8 για να μην παίρνω δάνειο. 8 αρχικά. Ωραία, τα αγόρασα και όλα αυτά τα 8 θέλουμε να πάνε στο Stone Bricks. Δεν βάζω το χρόνο να κυλήσει, θέλω να κάνω και κάτι ακόμα. Θέλω να πάρω ένα μικρό δανειάκι, έτσι για να μην βάζω το χρόνο να κυλάει κυρίως. Και θα έρθω εδώ πέρα να κάνω configure και θέλω να φτιάξουμε cargo stations εδώ δίπλα. Το μεγαλώνω όσο γίνεται, να έχουμε μεγάλη πλατφόρμα. Και βάζω και ένα δρόμο εδώ από πίσω, να μπορεί να έρχεται το φορτηγό. Και αφού είναι έτοιμο όλα αυτά, πάμε να φτιάξουμε μια άλλη γραμμή, η οποία θα λέγεται bus cargo, τούβλα προς τον κεντρικό σταθμό. Θα το ονομάσω κάπως έτσι αυτό, γιατί θα πηγαίνει από το εργοστάσιο στον κεντρικό σταθμό εδώ πέρα. Και από εδώ θα κάνει άλλες διαδικασίες, θα το δούμε στην πορεία. Αυτό εδώ τώρα, η κόκκινη γραμμή, θα χρησιμοποιεί άλλου είδους φορτηγάκια. Όπως είπαμε, αυτά που είναι για τα τούβλα. Και παίρνω ακόμα μία φορά ακόμα δάνειο. Γιατί θέλω να αγοράσω 3 φορτηγάκια. Αυτά τα 3 φορτηγάκια θα πάνε στη γραμμή bricks για main station και νομίζω πως μπορούμε να ξεκινήσουμε. Το έχω και στο γρήγορο, βγαίνουν τα φορτηγάκια μας εδώ πέρα. Στον ολοκένουργιο δρόμο που έχω φτιάξει, βλέπετε πως άλλα έχουν άλλη καρότσα και άλλα είναι για άλλη καρότσα εδώ πέρα. Τώρα δεν ξέρω ποιο είναι για ποιο. Α, αυτό είναι για τα τούβλα και το μπροστινό είναι για τις πέτρες. Και έρχεται να πάρει τις πρώτες πέτρες, οι οποίες βρίσκονται εδώ μέσα. Ξεκίνησε ουσιαστικά το εργοστάσιο να βγάζει τις πέτρες. Αυτό εδώ πέρα είναι. Βλέπετε. Σκάβουν όλα αυτά και οι πέτρες έρχονται σε αυτό το σημείο που τα φορτηγά μας περιμένουν για να φορτώσουν. Είναι αρκετά από τους βλέπετε. Έχω βάλει να περιμένουν στην αρχή γιατί θα φεύγουν άδεια και είναι κρίμα να πηγαίνει ο χρόνος έτσι. Ας ξεπληρώσω και το δάνειο που έχω πάρει εγώ. Και βλέπετε ότι περιμένουν στη σειρά για να φορτώσουν 13 πέτρες το καθένα. Όπως βλέπετε, η γραμμή που έχω φτιάξει. Όπα, βγάλαμε και καινούριο τρένο. Το αγνώγιο προς το παρόν. Η γραμμή που φτιάξαμε, όπως σας είπα, έχω κάνει έτσι τη διαδρομή εδώ πέρα ώστε να περνάει έξω την πόλη και να μην ενοχλεί καθόλου τραμ, λεωφορεία, οτιδήποτε υπάρχει μες στην πόλη είναι ανενόχλητο. Έχω φτιάξει γραμμή, ας πούμε, περιφερειακή για να περνάει απ' έξω. Και ξεπληρώνω και το τελευταίο δάνειο και ξεκινάμε πάλι να βγάζουμε λεφτά. Και τώρα θέλω να δω τα πρώτα τούβλα εδώ πέρα να αρχίσουν να κάνουν τις πέτρες τούβλα, οικοδομικά υλικά, ώστε να μπορούμε να κάνουμε το σχέδιο βίτε που έχουμε. Δηλαδή από εδώ πέρα, τώρα θα φέρει πέτρες αυτό. Το βλέπετε, δεν ξέρω αν είναι το πρώτο που έφτασε. Και αυτό θα ξεκινήσει να δουλεύει. Να το, ξεκίνησε ήδη να δουλεύει και αυτά είναι τα πρώτα τούβλα. Αυτά είναι τα πρώτα τούβλα που υπάρχουν, τα οποία θα πηγαίνουν στην κεντρική μας πόλη. Τσακ μπαμ, είδα ένα λάθος που έχω φτιάξει εδώ πέρα. Έχω κάνει πολύ μικρή την πλατφόρμα. Πρέπει να τη μεγαλώσουμε, τουλάχιστον από αυτή την πλευρά. Πρέπει να χωράνε πάρα πολλά τα τούβλα εδώ πέρα. Και επειδή δεν μου αρέσει το CD κυρίως που δημιουργείται, θα φτιάξω και από την άλλη πλευρά ακριβώς το ίδιο, παρόλο που δεν χρειάζεται. Ωραία. Έρχονται τα φορτηγά, φέρνουν και άλλες πέτρες, τα οποία πληρώνουν και καλά κιόλας. Αν δείτε εδώ πέρα, ήδη στις κερδοφόρες γραμμές μας βρίσκεται μετά τα τρένα, πρώτο-πρώτο, αυτό που είναι stone για bricks. Φέρνουν και βγάζουμε λεφτάκια αργά και σταθερά. Επίσης, είναι θετικό το ότι έχουμε φτιάξει στα φαγητά εδώ της Μαριέτα να έχει κέρδος πλέον, γιατί πριν ήταν συνέχεια με χασούρα, με ζημιά. Και περιμένουν να έρθει το πρώτο φορτηγό, που είναι αυτό εδώ πάνω δεξιά, να φορτώσει bricks.
Εδώ πέρα πρέπει να είναι αυτό εδώ. Βλέπετε έχει άλλη καρότσα. Θα πάρει μία-δύο παλέτες και θα πάει προς την κεντρική πόλη του Δημήτρη Κουλ. Εδώ που θα έρχεται στην πόλη τώρα, τα άσπρα κτίρια, όταν διαλέγουμε αυτή εδώ τη στάση, γίνονται κάποια κτίρια άσπρα, είναι που θα παίρνουν τα bricks χωρίς καμία προσπάθεια. Για να δούμε κιόλας αν είναι αυτά που μας νοιάζουν. Αν πατήσουμε εδώ πάνω και εδώ πέρα, σου λέει ποια θέλουν bricks. Θέλει όλη αυτή η πόλη και εμείς καλύπτουμε μόνο ένα πάρα πολύ μικρό μέρος που είναι αυτό εδώ μέχρι εδώ. Όλα τα υπόλοιπα εργοστάσια δεν θα παίρνουν. Αυτό σημαίνει πως η πόλη μας χρειάζεται ένα track unload stop. Και σου δείχνει ακριβώς που βοηθάει. Αν βάλουμε ένα εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο νομίζω θα βοηθήσει. Εδώ. Θα είναι για όλους. Όταν το διαλέγουμε, είναι τα περισσότερα. Και όσα δεν είναι άσπρα, είναι άσπρα από την άλλη πλευρά. Τέλεια. Και πρέπει να φτιάξουμε μια τρίτη γραμμή τώρα, αυτή τη στιγμή, η οποία θα παίρνει τα bricks από εδώ και θα τα πηγαίνει στο κέντρο της πόλης. Θα γίνει και αυτό κόκκινο και θα λέγεται Bus Cargo Bricks στο Δημήτρης Κουλ. Πάμε να αγοράσουμε κάποια οχήματα. Θέλουμε να αγοράσουμε 7 οχήματα που είναι για bricks. Ωραία. Εκ των οποίων 1, 2, 3, 4, 5 θα πάνε. Από το εργοστάσιο να πάει στην κεντρική στάση και τα υπόλοιπα δύο θα είναι από την κεντρική στάση να πηγαίνουν στο Δημήτρη Κουλ. Έτσι θα τα μοιράσω. Βλέπετε όλα αυτά πάει το ένα πίσω από το άλλο και ξεκινάει η δουλίτσα σιγά σιγά. Όπ, ξεκλειδώσαμε καινούριο τραμ και αυτή τη στιγμή έχουμε το Δημήτρη Κουλ City, ο οποίος ξεκινάει σιγά σιγά να παίρνει bricks. Τα βλέπετε. Αυτό το πράγμα θα βελτιώσει το πόσοι κάτοικοι υπάρχουν στην πόλη του Δημήτρη Κουλ. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε στην αρχή να κάνουμε τη Μαριέτα μία από τις μεγαλύτερες πόλεις μας, αν δείτε εδώ πέρα, γιατί τους πηγαίνουμε συνέχεια ψωμί. Έτσι, αυτός είναι ο τρόπος για να μεγαλώνουν οι πόλεις μας. Και επίσης βγάζουμε και λεφτά από όλα αυτά τα φορτικά που κάνουν τις μετακινήσεις τους. Βλέπετε, ήρθαν ένας-ένας να παίρνει παλέτες με οικοδομικά υλικά. Φορτώνουν σιγά-σιγά και πηγαίνουν προς το κέντρο της πόλης. Το θέμα ποιο είναι ότι ο Δημήτρης Κουλ εδώ θα πάρει τα οικοδομικά υλικά που χρειάζεται. Βλέπετε πως έχει κυβαλάκι πάνω, αρχίζουν και αυξάνονται ο κόσμος που υπάρχει μέσα στο Δημήτρης Κουλ City. Ποιος άλλος θέλει τούβλα? Αν πατήσουμε εδώ πέρα, μπορείτε να τους πελάτες. Είναι ο Δημήτρης Κουλ, οι γνωστοί άγνωστοι χρειάζονται τούβλα και η Geomag City. Μελλοντικά, όπως και με το φαγητό, θα φτιάξω τρένο το οποίο θα ξεκινάει από εδώ πέρα με τούβλα που θα υπάρχουν εδώ πέρα και θα πηγαίνουν με το τρένο. Στο Geomag City θα πηγαίνουμε τούβλα στο Geomag City. Αυτό θα γίνει στο μέλλον. Προς το παρόν ξεκινάμε σιγά σιγά. Κάτι άλλο που θέλω να κάνω είναι να δούμε για πρώτη φορά τα αεροπλάνα. Πάμε λίγο στα αεροπλάνα. Υπάρχουν αεροδρόμια για δύο τύπους, και για επιβάτες και για εμπορεύματα, για να πηγαίνεις μακριά κάποια πράγματα. Πάμε για επιβατικό εμείς, όπως ξεκινάμε πάντα. Και δεν ξέρω πού να βάλουμε ένα αεροδρόμιο. Θα μπορούσε να μπει σε αυτό το σημείο. Εν τω μεταξύ, εδώ είναι λες και είναι φτιαγμένο ο χώρος ίσα-ίσα για να μπει το αεροδρόμιο. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί. OCD friendly, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και επίσης χρειαζόμαστε και παραπάνω λεφτά. Ας πούμε ότι βάζω ένα εδώ. Πάμε να κάνουμε προγραμματισμό. Δηλαδή, από το Δημήτρη Κουλ City, πού θέλουμε να πηγαίνουν τα αεροπλάνα. Να πούμε σε μια μεγάλη πόλη, 553 άτομα, 532. Το Geomag City ουσιαστικά είναι η μεγαλύτερη πόλη. Βρήκα σημείο στο οποίο θα μπορούσε να μπει άνετα ένα αεροδρόμιο. Στο Geomag City είναι εδώ πέρα. Πολύ καλή φάση. Όμως, είδα ότι ξεκλειδώσαμε καινούργια βαγόνια τρένου. Για κάργο, αν δείτε το boxcar που χρησιμοποιούμε τώρα, βγήκε καινούργιο. Είναι αυτό εδώ που χωράει 13 αντί για 8. Και το tankcar που έχουμε εδώ πέρα για 9 που χωράει τα πετρέλαια μέσα θα είναι έτσι που είναι πάρα πολύ όμορφο. Σιγά σιγά θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια επένδυση, να αναβαθμίσω όλο μου τα τρένα, αλλά είναι τεράστια επένδυση, παιδιά. Καθώς περιμένω να πλουτίσω λίγο εδώ πέρα για να μπορέσω να φτιάξω λίγο τα αεροδρόμια, λέω να κάνω μια παύση εφόσον έχω λεφτά και θα μου φάει λίγα λεφτά, να φτιάξω και το δρόμο εδώ πέρα. Βλέπετε εδώ υπάρχει μια διασταύρωση. Ένας φίλος του καναλιού μου έγραψε σχόλια στο προηγούμενο βίντεο, γιατί δεν περνάω αυτή τη διασταύρωση κάτω από τη γέφυρα. Πολύ καλή ιδέα. Θα το κάνω τώρα επί τη ευκαιρία που κάνω upgrade τους δρόμους, αφού πρώτα αρχίσω και σβήσω εδώ πέρα ό,τι υπάρχει. Και ξεκινάμε από εδώ να το περάσουμε κάτω από τη γέφυρα, να βγει έτσι ο δρόμος. Μετά είναι ο άλλος που έρχεται από εδώ και είναι και ένας τρίτος δρόμος που θα έρχεται από αυτό το σημείο. Θα ενωθεί εδώ πέρα. Βλέπετε, προσπαθώ και όλες να το κάνω όσο πιο smooth γίνεται, για να είναι και όμορφο, εφόσον κάθομαι και τους κάνω rework τους δρόμους, γιατί να μην είναι και όμορφοι. Ορίστε, θα ξεκινάει ας πούμε εδώ πέρα ο δρόμος και θα έρχεται, βλέπετε, χωρίς πολλά zigzag σε αυτό το σημείο και θα ενωθεί κιόλας αυτό εδώ έτσι. Νομίζω πως με την κάτω περιοχή έχουμε ολοκληρώσει οτιδήποτε έχει να κάνει με δρόμους και με τους καλύτερους δρόμους εννοείται πως πιάνουν top ταχύτητα τα συγκεκριμένα φορτηγάκια, δηλαδή
πιάνουν τα 60 χιλιόμετρα την ώρα, αλλιώς πήγαιναν μέχρι 50 ή δεν θυμάμαι αν ήταν πιο κάτω. Τώρα πηγαίνουν και πιάνουν όσο περισσότερο γίνεται. Εδώ στα 60 θα κοκαλώσει. Και καθώς φτάσαμε στα 8 εκατομμύρια, λέω σιγά σιγά να βάλω το πρώτο αεροδρόμιο, που από ό,τι βλέπω εδώ έχει ήδη ξεκλειδώσει καινούργια κτίρια, αφού άργησε να βάλω. Βλέπετε εκεί πέρασε πάρα πολύ χρόνο. Είναι τεράστιο το συγκεκριμένο, οπότε μάλλον θα πάμε για το μικρό που είχαμε ήδη υπόψη μας. Θα το τοποθετήσουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Και μένει να βάλουμε ένα και στο GeoMax City. Ένα εκατομμυριάκι χρειαζόμαστε ακόμα. Θα το κάνω εκτός κάμερας. Πάντα στην ώρα βλέπω ότι ξεκλειδώσαμε και καινούργια αεροπλάνα. Ευελπιστώ όπου να είναι να έχω τα λεφτά να φτιάξω και ένα δεύτερο. Βασικά δεν θα περιμένω άλλο. Μπορώ νομίζω να κάνω τις αγορές μου. Πριν βάλω αυτό, λέτε να φτιάξω λίγο το δρόμο εδώ πέρα. Αυτός εδώ ο δρόμος θέλει λίγο εξομάλυνση, πιστεύω. Θα μου πείτε τώρα πως αλλάζω έτσι θέμα. Εντάξει. Λοιπόν, έφτιαξα εκτός κάμερας το δρόμο. Όπως βλέπετε, έχει γίνει ολόησιος, βασικά. Είδατε, LSF Town και GeoMax City πλέον έχουν φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο αυτοκινητόδρομο που στο μέλλον, ενδεχομένως αν έχει πάρα πολύ κίνηση, να τον κάνουμε και με 4 λωρίδες, να τον κάνουμε μεγαλύτερο. Είναι πολύ εύκολο αυτό. Σημασία έχει ότι φτιάξαμε ήδη το αρχικό του σχήμα. Εδώ τώρα ελπίζω να χωράει το αεροδρόμιο. Χωράει και πολύ καλύτερα από ότι πριν. Θα μπορέσει να μπει σε αυτό το σημείο, το αεροδρόμιο. Το βάζω εδώ. Ωραία. Και τώρα που έχουμε φτιάξει το αεροδρόμιο, ο κόσμος δεν ξέρω αν θα μπορεί να έρχεται. Δεν μπορεί να έρχεται εδώ πέρα. Οπότε μάλλον πρέπει να επεκτείνουμε τις γραμμές που υπήρχαν ήδη εδώ πέρα. Ας βάλουμε μια στάση εδώ απ' έξω και μια εδώ απέναντι. Λοιπόν, τα πήρα όλα με τη σειρά γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Πρέπει να φέρουμε τα τραμ να περνάνε έξω από το σταθμό αυτό. Οπότε άλλαξα λίγο το δρόμο. Βλέπετε, δεν είναι ίδιος. Η εθνική οδός εδώ πέρα είναι διαφορετική από ό,τι εδώ πέρα που έχει πεζοδρόμια. Κυρίως γιατί είναι η επέκταση του δρόμου της πόλης μαζί με τραμ και ηλεκτρικά καλώδια για να περνάει το τραμ εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν το τραμ θα έρχεται εδώ και θα μπορεί να ανακάνει αναστροφή. Αν δεν γίνεται, θα το ενώσω με τον δεύτερο δρόμο που έχει εδώ κάτω. Ωραία, από ό,τι βλέπω, αναστροφή γίνεται. Οπότε ξεκινάμε αριστερόστροφα όπως ήταν και πριν. Από εδώ, μετά έρχεται στο αεροδρόμιο, μετά πηγαίνει εδώ, μετά εδώ, εδώ και εδώ. 6 στάσεις αντί για 5. Ενώ πριν πήγαινε από εδώ κατευθείαν εδώ κάτω, πλέον κάνει και λίγο πιο αριστερά να πάει στο αεροδρόμιο. Μετά πάμε στη δεξιόστροφη γραμμή. Βλέπετε πως είναι από το 1, 2, 3, 4, 5. Πρέπει να βάλουμε και ένα έκτο εκεί κάτω. Είναι πιο εύκολο πλέον, απλά πατάμε εδώ πέρα. Μπαπ. Φτιάξαμε και το δεξιόστροφο. Τσακ μπαμ, γίνεται και η αναστροφή εδώ πέρα από ό,τι βλέπουμε. Οπότε ο κόσμος θα μπορεί πλέον να πηγαίνει, χωρίς να κάνω εγώ τεράστιες αλλαγές, από το τρένο ή από το αεροπλάνο ή από το λεωφορείο. Όλα συνδέονται. Ο κόσμος θα πάρει όποιο θέλει μέσω μεταφοράς. Να δούμε τώρα τι οχήματα υπάρχουν όσον αφορά τα αεροπλάνα. Βλέπω αρκετά εδώ πέρα. Για κάργο είναι αυτά εδώ που κοβαλάνε εμπορεύματα που θα μας φανεί χρήσιμο και υπάρχουν και για passengers κάποια. Προς το πρώτο για επιβάτες βλέπω ότι είναι όλα πάρα πολύ μικρά, όπως αυτό εδώ είναι για 5 άτομα, αυτό είναι για 10 άτομα, αυτό είναι για 10, αυτό είναι για 15 και αυτό είναι για 14. Και χωράει και προϊόντα. Το πιο όμορφο από όλα είναι αναμφισβήτητα το Douglas DC-4 που χωράει 15 άτομα μέσα. Δεν ξέρω αν θέλω να το πάρω. 3 εκατομμύρια κάνει. Να πάρω λίγο δάνειο ακόμα. Ας το πάρω για να το δούμε εν δράση. Λοιπόν, το αγόρασα. Πάμε να φτιάξουμε και μια γραμμή. Τη γραμμή ξέχασα. Λοιπόν, η γραμμή θα λέγεται Air Passenger GeoMag προς Δημήτρη School. Ωραία. Και θα ξεκινάει από εδώ και θα πηγαίνει εδώ κάτω. Σε αυτό το σημείο. Όπου εδώ κάτι δεν φτιάξαμε, παιδιά. Δεν φτιάξαμε το λεωφορείο να πηγαίνει να παίρνει τους επιβάτες από εδώ. Κάτσε να δούμε λίγο πώς θα πηγαίνει η γραμμή, η αερογραμμή. Ξεκινάει από εδώ, λέει. Θα παίρνει φόρα και θα απογειώνεται από εδώ. Ναι. Θα πηγαίνει δίπλα τα βουνά. Προς τα εκεί στο βάθος. Προσγειώνεται εδώ κάτω. Και μετά σηκώνεται και από εδώ πέρα γυρνάει πάλι πίσω. Αυτή είναι η διαδρομή που θα κάνει. Πριν το δούμε να λειτουργεί κανονικότατα, εμείς χρειαζόμαστε μια στάση και εδώ πέρα. Μία και μία δύο. Θα πάρω αυτό το μπλε λεωφοριάκι. Το αγόρασα ήδη. Και θα πάει στη καινούργια γραμμή, η οποία θα ξεκινάει από εδώ και θα πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Αυτή θα είναι η διαδρομή του. Η γραμμή θα λέγεται Bus Passenger Dimitri School Airport. Ωραία. Οπότε αυτό το λεωφοριάκι πρέπει να πάει εκεί πέρα. Λοιπόν, εγώ πάω εδώ πέρα για να δω αν υπάρχει κάπως να δω το αεροπλάνο μας.
Δεν ξέρω πού θα το δούμε. Α, για να το δούμε πρέπει πρώτα να το βάλουμε στην γραμμή. Το έβαλα στη γραμμή. Ου, ανοίγει. Α, είναι με έλικες. Πάντως σαν χρώμα είναι τα αγαπημένα μου, έτσι. Άσπρο μπλε, ασημένιο, νικυλωμένο ξέρω εγώ. Βλέπετε πως γυαλίζει. Το οποίο πιθανότητα πάει να μαζέψει κόσμο, που κόσμο δεν βλέπω να έχει. Θα μπορούσα να το βάλω να περιμένει κανένα τρίλεπτο πριν φύγει. Και achievement πήρα, λέει, αγόρασε ένα αεροπλάνο. Ωραία, τα κατάφερα. Είναι πολύ εύκολο, δεν χρειάζεται καν να πετύχω. Απλά το αγοράσαμε, αποτύχαμε, ξέρω εγώ. Δεν έχει ούτε ένα επιβάτη, αλλά το achievement το πήραμε. Και βλέπω το αεροπλάνο να προσπαθεί να φεύγει με μηδέν κόσμο. Δεν πειράζει. Ενδεχομένως να έχει καλύτερη τύχη. Εγώ ξεπληρώνω εδώ τα δάνειά μου. Ενδεχομένως να έχει καλύτερη τύχη όταν πάει στην πόλη του Δημήτρη School. Θα το παρατηρήσουμε αυτό. Βλέπετε ότι πετάμε πάνω από GeoMax City. Δεν ξέρω αν μπορώ να το τσεκάρω κάπως έτσι. Κοιτάξτε εδώ. Δυο τους. Κάνουν την πρόβα, ας πούμε. Μην πάνε με κόσμο κατευθείαν και γίνει καμία στραβή. Κάνουν πρώτα μια πειραματική πτήση πάνω από τις πόλεις. Ωραία θέα έχει εδώ μεταξύ. Ωραία φαίνεται από εδώ. Και όπως βλέπετε πηγαίνει προς Δημήτρη School City. Για να δούμε τώρα εμείς εδώ στο Δημήτρη Cool αν υπάρχει κόσμος που μπορεί να έρθει. Ας πούμε εδώ έρχεται λεωφορείο μόλις έφυγε. Δεν υπάρχει κόσμος να περιμένει. Το οποίο είναι λίγο... Α, νάτος. Βλέπω τρία άτομα. Ναι, τρία άτομα περιμένουν στο Δημήτρη School αεροδρόμιο. Τι άλλο θέλετε, νάτο. Νάτι, αυτοί εδώ οι κύριοι περιμένουν το αεροπλάνο τους, το οποίο δεν ξέρω καν που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Ω, νάτο το αεροπλάνο, προσγειώθηκε. Για να δούμε, θα τους πατήσει. Θα πάει να παρκάρει από την άλλη. Οπότε τουλάχιστον ξέρουμε στάνταρ ότι λειτουργεί σαν γραμμή. Κόσμος θέλει να πάρει το αεροπλάνο. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργεί. Μπήκε μέσα ο κόσμος. Τρία άτομα. Θα περιμένει η πιθανότητα να έρθουν και άλλοι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι. Αυτό είναι το λεωφορείο. Φέρνει τρία άτομα. Ναι. Οπότε πάμε στα έξι. Βρελές. Μπαίνουν μέσα ο κόσμος. Σε αυτό το αεροδρόμιο που μοιάζει περισσότερο με μικρό παλάτι. Δεν ξέρω. Οπότε έχουμε... Νάτε. Δύο άτομα θα είναι. Πέντε άτομα. Στα 15. Ορίστε. Δεν θα κολλήσουμε για τίποτα κορονοϊούς, τίποτα τέτοιο. Κρατάμε αποστάσεις. Βλέπετε. Έχουμε βάλει... Βάζουμε μόνο πολύ λιγότερο κόσμο όσο χωράει. Οπότε πάμε 6 στα 15 με μια κυρία που μπήκε μόλις τώρα και φεύγει με αυτά τα 6 άτομα. Δεν ξέρω πόσα λεφτά θα βγάλει με αυτή την βόλτα του. Όπα, μπορώ να ξεπληρώσω το δάνειό μου. Ναι. Ωραία. Οπότε φτιάξαμε και αεροδρόμια και δεν χρωστάμε και σε κανέναν. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Μ' αρέσει να μην χρωστάω τίποτα μετά από μια μεγάλη επένδυση. Μην βλέπετε τώρα τα μείον 150 χιλιάρικα. Εντάξει. Λεπτομέρειες. Βλέπετε, χαμηλώνει τώρα εδώ πέρα. Μην το ρίξει κανένα βράχο. Μην το ρίξει κανένα βράχο, ρε! Όχι! Μη! Όχι! Ευτυχώς γλιτώσαμε. Ευτυχώς έχει αυτό το σύστημα αντικρατασμικό και δεν έπαθε τίποτα κακό. Τέλος πάντων, ας κάνουμε όπως δεν το είδαμε αυτό. Τρώμαξα για λίγο. Λέω 6 άτομα φύγανε, ρε φίλε. Δεν θα μπει κανένας από εδώ και πέρα. Και πάμε να δούμε πόσο βγάζουμε με αυτά τα 6 άτομα. Βλέπετε, προς το παρόν έχει χασούρα γιατί έκανε ήδη μια βόλτα χωρίς νόημα. Αν βγάλει πολλά, πάει να πει ότι όταν είναι γεμάτο θα βγάζει πάρα πολλά. Και για να δούμε τώρα που θα φτάσει εδώ πέρα. Δεν ξέρω, περιμένει κανένας εδώ. Περιμένει κόσμος. Τέλεια. 177 χιλιάρικα βλέπω εδώ πέρα. Και βλέπω ήδη 9 άτομα μπήκανε στο αεροπλάνο. 12, 10. Πάμε για 15. Είναι κι άλλοι. Αυτό σημαίνει ότι πήραμε μπρος. Πήραμε μπρος, παιδιά, και έχουμε ήδη 5 άτομα που περιμένουν πίσω. Είδαν τους πρώτους 5, ζήλεψαν, 5-6 άτομα πόσα ήταν, και λένε: όπα, θα πάμε κι εμείς από την επόμενη φορά, αφού δεν πέσανε και δεν πεθάναν πουθενά. Εδώ περιμένουν ήδη 15 άτομα. Περιμένουν ήδη 15 άτομα, παιδιά. Νομίζω πως το αεροπλάνο θα κάνει λίγο πάταγο. Και το αεροπλάνο που είναι γεμάτο θέλω να δω τώρα εγώ. Το βάζω και στο γρήγορο. Τώρα πόσα λεφτά θα βγάλει, να είμαστε σίγουροι να ξέρουμε πόσο είναι το μέγιστο που βγάζει όταν είναι γεμάτο το αεροπλάνο. Και αν πάει καλά, βάζουμε και ένα δεύτερο να πηγαίνει έρχεται συνέχεια. Μην βλέπετε τώρα που είναι πειραματικό το στάδιο και δεν ξέρω αν πρέπει ή δεν πρέπει να πάρω και άλλο αεροπλάνο. Και ενδεχομένως να βάλουμε και σε άλλες πόλεις. Θα δούμε. Ελπίζω να μην πέσει η δουλειά του τρένου με όλα αυτά. Θεωρώ ότι δεν μπορούν όλοι οι κάτοικοι των πόλεων να πάρουν το αεροπλάνο. Μην βγεις εκτός χάρτη. Όχι, εδώ τελειώνει η επίπεδη γη μας. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Είναι πολύ ωραία τα αεροπλάνα. Ομολογώ. Μ' αρέσουν τα τρένα, αλλά και το αεροπλάνο είναι το κάτι άλλο. Πάμε να δούμε λίγο. Ωραία, προσγειώθηκε με επιτυχία. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και οι δρόμοι που φτιάξαμε σε αυτό το επεισόδιο. Ελπίζω και σε εσάς. Ξεκλειδώσαμε κάτι καινούργιες γραμμές τρένου.
και δεν ξέρω τι είναι αυτό το λεωφορείο. Πάμε να δούμε πόσα λεφτά θα βγάλουμε. Είμαστε στα 442 χιλιάρικα, παιδιά. 442 χιλιάρικα είναι πάρα πολλά. Βγάζει ήδη κέρδος. Αν δείτε το συνολικό κέρδος εδώ πέρα. Και γέμισε ήδη κόσμο. Αφήνει πίσω 2 άτομα. Ωραία. Γέμισε ήδη. Πήγε στα 15. Δεν μπορούμε να βάλουμε δεύτερο αεροπλάνο με αυτή την κατάσταση. Αλλά εδώ περιμένουν 7. Όχι, εντάξει, με ένα αεροπλάνο καλά τα πάμε. Περτώ να σας πω ότι η γραμμή που είναι εδώ πέρα με τις πέτρες που πηγαίνουν πέτρες στο εργοστάσιο με οικοδομικά υλικά είναι η δεύτερη πιο κερδοφέρα αυτή τη στιγμή. Είναι αυτή εδώ. Είναι περισσότερο και από το πετρέλαιο. Από ό,τι βλέπω εδώ έχουν γεμίσει. Τα οικοδομικά υλικά έχουν γεμίσει, παιδιά. Τυχερό να το τσεκάρω. Βλέπω εδώ πάρα πολλά να έχουμε πάει στη Δημήτρη School City. Οπότε έχει 654 άτομα και ανεβαίνει. Αυτό σημαίνει ένα πράγμα για μένα. Χρειαζόμαστε στάνταρ παραπάνω φορτηγάκια. Ας πάρουμε, βλέπετε εδώ πέρα υπάρχουν αυτά, να πάρουμε, ξέρω εγώ, να πάρουμε 5. Όλα θα πάνε στο Stone Bricks. Τέλεια, και χρειαζόμαστε και άλλα λεφτά για να πάρουμε και άλλα φορτηγάκια. Γιατί εδώ βλέπετε ότι έχει γεμίσει το πράγμα, δεν χωράει άλλο. Βέβαια, μπορώ να κάνω και κάτι εναλλακτικό. Να μεγαλώσω την πλατφόρμα. Αλλά αυτό κρατάει για πολύ λίγο, δεν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ξαναγεμίσει και δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Οπότε καλό είναι να πάρω και άλλα φορτηγά. Θα πάρω 10 φορτηγά για τα τούβλα που πάνε στο main station ουσιαστικά. Ωραία. Θα βγει το ένα πίσω από το άλλο σαν παρέλαση και πηγαίνουν, βλέπετε πόσο γρήγορα είναι έτσι. Πηγαίνουν να κάνουν τη δουλειά τους. Και εδώ έχουμε πάρα πολλά. Που είναι η πόλη δίπλα. Θα χρειαστούμε σίγουρα φορτηγάκι και για να παίρνει από εδώ. Ήρθε γεμάτο πάλι το αεροπλάνο από GeoMag και εδώ περιμένουν 23 άτομα για να πάνε στην GeoMag. Πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πολλά τα λεφτά. Και επίσης θέλω να αναβαθμίσουμε λίγο το αμαξάκι, το λεωφορείακι αυτό εδώ που πηγαίνει κόσμο προς το αεροδρόμιο. Θα το αντικαταστήσω με το καινούργιο που βγήκε. Ένα Mercedes-Benz. Με 14 άτομα που χωράει για 10 και είναι φθηνό γιατί κυρίως τώρα το είχαμε αγοράσει και το άλλο ήταν καινούργιο ουσιαστικά. Να το και το καινούργιο σε σχέση με το παλιό, βέβαια σαν νεκροφόρα είναι τέλος πάντων. Και αυτά λίγο πολύ για το σημερινό επεισόδιο, βλέπω λεφτά έχουμε, δάνειο δεν έχω πάρει, έχουμε φτιάξει και παρακολουθώ να δω πώς πάει η παραγωγή εδώ πέρα, αν γεμίζει, αν αδειάζει τα τούβλα εδώ πέρα. Ουσιαστικά φτιάξαμε καινούργιους δρόμους. Στις πόλεις που μας ενδιαφέρει, δεν τα φτιάξω όλα ταυτόχρονα. Όποια πόλη κάνω rework θα το τρώει, ας πούμε, το καλοπισμό της. Βλέπετε αυτή εδώ η πόλη, ας πούμε, δεν έχει πουθενά χωματόδρομο πλέον. Έχει απ' όλα, έχει και τα αεροδρόμια της. Έχει ανέβει πάρα πολύ τη Δημήτρη School City. Αν πάμε να δούμε στις πόλεις, είναι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη από όλες. Μετά ακολουθεί η Μαριέτα και μετά η GeoMag City. Και αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι παίρνει πάρα πολλά οικοδομικά υλικά. Είναι 170 στα 222. Και θα ανέβει κι άλλο. Βλέπετε κιόλας. Όλος αυτός ο κόσμος χωράει εδώ στους ουρανοξύστες. Έχουμε, βλέπετε, κέρδος βγαίνει από παντού. Κάθε γραμμή εδώ πέρα που υπάρχει είναι κερδοφόρα. Έχουμε αεροπλάνο, το οποίο μάλλον χρειάζεται να πάρουμε και άλλο αεροπλάνο. Βλέπετε εδώ 33 άτομα περιμένουν. Και σιγά σιγά όταν μαζέψουμε και άλλα λεφτά, πρέπει να κάνουμε σίγουρα αναβαθμίσεις και στα τρένα. Όπως επίσης πρέπει να ενώσουμε και άλλες πόλεις με αγαθά που χρειάζονται. Όπως ας πούμε τα Bricks, δεν είναι μόνο για Δημήτρη School City, χρειάζεται και η GeoMag City. Να τις πάμε bricks με τρένο ή να τις πάμε bricks με αεροπλάνο. Βλέπετε, οι επιλογές είναι πολλές. Πάντως αυτά και τώρα, παιδιά. Πείτε μου στα σχόλια αν θέλετε να κάνω κάτι στο επόμενο επεισόδιο, κάτι που έχω ξεχάσει, κάτι που θέλετε να προτείνετε. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, αφήστε ένα like και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά. Bye bye.